Η ενίσχυση της προσπάθειας της οργάνωσης Γκολ στη ζωή για τη δημιουργία τμήματος πρώτων βοηθειών στο Μακάριο νοσοκομείο αγωνίστηκαν σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ η ομάδα της κυβέρνησης εναντίον της ομάδας του Λούι Πατσαλίθ. Το τζάμπολ του αγώνα έριξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που τόνισε ότι το κράτος θα ενισχύσει την φιλανθρωπική προσπάθεια. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να ενισχυθούν με θεμητούς και αθέμητους τρόπους. Όπως κατήγγυλαν η μία την άλλη, με την ομάδα του Λούι Πατσαλίδη να παίρνει τη ρεβάνς από την κυβέρνηση κερδίζοντας με 57-55. Για τρίτη συνεχή χρονιά τέθηκαν αντιμέτωπες οι ομάδες μπάσκετ της κυβέρνησης και του Λούι Πατσαλίδη. Το ραντεβού δόθηκε και φέτος στην αίθουσα Κώστας Παπαελίνας στον Κεραυνό Στροβόλου, όπως πάντα για καλό σκοπό. Τα χρήματα που θα μαζέψουμε στη συνεργασία με τον Γκολ στη ζωή θα πάνε για την ανέγερση του κλάδος πρώτων βοηθειών του Μακάριου Νοσοκομείου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία της κυβέρνησης με την κοινωνία των πολιτών για αντιμετώπιση όλων των θεμάτων. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά να κερδίσουμε το παιχνίδι όπως έγινε και στις δύο προηγούμενες χρονιές. Είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μέρα να έρθουμε όλοι μαζί, να περάσουμε αυτά τα μηνύματα, να μαζέψουμε χρήματα για τον Γκολ στη ζωή, για αυτήν την πρωτοβουλία, να ανέγερση στέρηγας πρώτο βοηθειό στο Μακάριο Νοσοκομείο. Σήμερα είμαστε στο γήπεδο για ένα καλό σκοπό, για ένα καλό σκοπό, για αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε. Βεβαίως, καλά είναι το μήνυμα, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι σήμερα δεν έχει σημασία η νίκη, θα είναι δική σου. Ο σκοπός ήταν καλός, αλλά όπως είδαμε και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τις δύο προηγούμενες χρονιές η ομάδα της κυβέρνησης είχε αναδειχθεί νικήτρια και όπως ήταν φυσικό ήθελε να κρατήσει το σερί. Να παίξουμε με ενέργεια σήμερα. Θα παίξουμε με όση παραπάνω ενέργεια μπορούμε. Έναν καθεχρονικό γεγονός για πάρα πολύ καλό σκοπό. Ελπίζω να μαζευτούν αρκετά λεφτά για να βοηθήσουμε. Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλέστηκε πληροφορίες από την ΚΙΠ για την επιστράτευση κεφαλαίων προς ενίσχυση της ομάδας του Λούι Πατσαλίδη με διεθνείς παίχτες όλων των αθλημάτων και προέβη, όπως είπε, σε καταγγελία στην αρχή ραδιοτηλεόρασης. Για να κοπεί οριστικά το σοου του κυρίου Λούι. Κύριε Πρόεδρε, είναι εμφανές ότι υπάρχει. Αλλά εσείς έχετε αστυνομικούς στην ομάδα σας, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να τους συλλάβουν. Εάν διαπιστωθεί ότι οι διαιτητές θα παρακολουθήσουν την ίδια πορεία με όσα έχω πληροφορηθεί και βεβαίως θα γίνουν συλλήψεις. Η ομάδα του Λούι Πατσαλίδη ενισχύθηκε ακόμη και με μέλη του DC. Ανέκαθεν συμπορεύεται μαζί με την κυβέρνηση. Σήμερα όμως είναι μια ειδική μέρα και θα πάμε εναντίον της κυβέρνησης για τα μάτια του κόσμου. Η ομάδα της κυβέρνησης, κάνοντας άνοιγμα προς την αντιπολίτευση, αγωνίστηκε με κόκκινες στολές. Παρά την αστοχία του Προέδρου Αναστασιάδη στην προθέρμανση, στο ξεκίνημα του αγώνα με playmaker τον έχοντα μπασκετική παιδεία, υφυπουργό παρά το Προέδρο Βασίλη Πάλμα, πήρε κεφάλι στο σκορ. Τα θυμάμαι, απλώς νιώθω ότι η μπάλα είναι πολύ πιο βαριά και οι αντοχές πολύ πιο περιορισμένες. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εκδήλωση η οποία είναι για καλό σκοπό. Το ύψος, στο οποίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως κριτήριο για το Υπουργικό Συμβούλιο, λειτουργήσε θετικά στον έλεγχο των rebound. Ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης με πλειάδα κινήσεων στο ρεπερτόριό του ως αντιστοιχεία της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης πέτυχε σημαντικά καλάθια. Και ο Γιώργος Λακοτρίπης όταν χρειάστηκε είδε το αντίπαλο καλάθι σαν βαρέλι πετρελαίου και φυσικού αερίου. Με αποτέλεσμα η ομάδα της κυβέρνησης να πάρει σημαντικό προβάδισμα. Για την ομάδα του Λούι Πατσαλίδη το θέμα είχε να κάνει με τον ρυθμό. Τους είπα βάλτε μουσική να μπει ρυθμός μέσα μας. Όχι. Εν τω μεταξύ αντιπάλοι μας από την ώρα που ήρθα κάνουν ζέστα μας σωστά, stretching εμείς, τίποτα, νομίζω θα μας διαλύσουν. Προοδευτικά όμως η ομάδα της κυβέρνησης, κουβαλώντας και το βάρος της προηγούμενης πενταετίας, παρουσιάστηκε κουρασμένη, με αποτέλεσμα η ομάδα του Λούι να ψαλιδίσει τη διαφορά και να πάρει τελικά τη νίκη και την πολυπόθητη ρεβάνς με 57-55. Όλες οι εισπράξεις του αγώνα διατέθηκαν για το Μακάριο νοσοκομείο, ενώ θα υπάρξει και σημαντική εισφορά από το κράτος. Πάντοτε είναι αργών του κράτους, είναι καλά γνωστό ότι και στην βρεφονιοκομική κλινική που θα ανοιχθεί το κράτος θα συνειστέρει σημαντικά. Σε ένα ξεχωριστό αγώνα καλαθόσφαιρας, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συμμετείχαν συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με αντίπαλο την ομάδα του κωμικού Λούι Πατσαλίδη. Ο σκοπός ιερός, παρά την ήττα της ομάδας των Υπουργών με μόλις ένα καλάθι διαφορά.
Τις καλαθοσφαιρικές τους ικανότητες ξεδίπλωσαν στο παρκέ για φιλανθρωπικούς σκοπούς η ομάδα της κυβέρνησης με αντίπαλο την ομάδα του Λουί Πατσαλίδη. Μάλιστα, το τζάμπολ της αναμέτρησης έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος προηγουμένως δοκίμασε και την ικανότητά του στο σουτ. Στόχος του αγώνα, συλλογή χρημάτων για την ανέγερση τμήματος ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών στο Μακάριο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αφεξήρε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι το κράτος πάντοτε στέκεται αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Πριν και πάνω απ' όλα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Λουί του Πατσαλίδη, του Κωνσταντίνου για τον γκολ στη ζωή. Σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από πρωταγωνιστές της ευρύτερης που διαδραματίζουν ρόλο στην ευρύτερη ζωή του τόπου. Στην σημασία του αγώνα, ο οποίος έχει καταστεί ετήσιος θεσμός, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τον Λουίν πριν 3 χρόνια. Έχει καταστεί θεσμός και θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Είμαστε εδώ για έναν καλό σκοπό. Χρειάζεται η συνεργασία της κυβέρνησης με την κοινωνία για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ο σκοπός σίγουρα είναι καλός. Είναι ευγενής, γι' αυτό είναι που βρεθήκαμε στο γήπεδο, για να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Πάντως, η κυβερνητική ομάδα, παρά την εντυπωσιακή αρχή στον αγώνα, ιτήθηκε με ένα καλάθι διαφορά. Νωρίτερα, στο κλειστό γήπεδο του Κεραυνού Στροβόλου, ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα σε φιλανθρωπικό καλαθοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της ομάδας της κυβέρνησης, την οποία αποτελούσαν μεταξύ άλλων Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας και Υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, και της ομάδας του Λουί Πατσαλίδη, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις ικανότητές του στην καλαθόσφαιρα. Σκοπός της φιλανθρωπικής αυτής αναμέτρησης, η συλλογή χρημάτων για την ανέγερση τμήματος πρώτων βοηθειών στο Μακάριο. Πάντοτε είναι αργών του κράτους, είναι καλά γνωστό ότι και στην βρεφονιοκομική κλινική που θα ανοιχθεί το κράτος θα συνεισφέρει σημαντικά. Μαζί με τους άλλους συναδέλφους, των Υπουργών Υγείας, των Υπουργών Εμπορίου, των Υφυπουργών παρά το Πρόεδρο, πολλούς άλλους που στελεχώνουν την ομάδα, να προσπάσουμε να ανταπεξέλθουμε. Και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ότι όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε και το Υπουργικό του Συμβούλιο, ένα από τα κριτήρια που έλαβε υπόψη του ήταν να έχει μια ευπρεπή ομάδα στην καλαθόσφαιρα. Ο αγώνας έληξε με σκορ 57-55 υπέρ της ομάδας του Λουί Πατσαλίδη.